Λοιπόν, επανήλθαμε και πάμε παρακάτω. Βρίσκεται δίπλα μου ένα πρόσωπο που νιώθω ιδιαίτερη χαρά εξαιτία τη συζήτηση που εκ των πραγμάτων προκύπτει, γιατί κάθε διάλογο εννοείται ότι συντίθεται και ανάγεται στο επίπεδο των ανθρώπων που αναλαμβάνουν τον διάλογο. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Χωρί να σημαίνει τίποτε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οπλισμένοι να μου επιτεθούν ρατσιστικά. Ευτυχώ εκεί έχω αμβλύνει αρκετά τα πράγματα, χωρί να απαρνούμε τι αλήθειε που έχω μέσα μου. Η, η Χαϊλατσίδου, η, η Θεοδοσία, η γνωστή σε όλου μα γνωσούλα, δασκάλα στο επάγγελμα, βρίσκεται στην εκπομπή μα ω υποψήφια δημοτική σύμβουλο για το Δήμο τη Καταρίνη, με τον άλλο δρόμο, του οποίου ο επικεφαλή είναι ο γνωστό συνάδελφο, ο Χρήστο Ογιανούλη. Καλώ όρισε, αγαπητή μου. Καλησπέρα, Βγαίνει. Χαίρομαι Καλησπέρα και στους που είσαι κοντά, που θα πούμε και μαζί πράγματα. Είμαστε, θα έλεγα, λίγε ώρε, γιατί από τη στιγμή που οι μέρε είναι λιγότερε από 10, μιλάμε σε ώρε πλέον. Έτσι. Πριν από τι κάλπε, έχει κάνει ήδη έναν αγώνα. Θέλω πρώτα απ' όλα να μου μεταφέρει αυτό. Τι. Πώς κινείσαι μέσα στον κόσμο, τι είσαι Είμαστε πράξεις. στην, τελευταία, στην τελική ευθεία. Ναι. Ε, να σου πω κάτι, Ευγέννη, Εγώ δεν ξεκίνησα τώρα τον αγώνα. Οπότε το αυτόν τον κόσμο που αντιμετωπίζω, τον έχω βρει και σε άλλου αγώνε, τον έχω βρει στην καθημερινότητα, σε πολλού αγώνε που δώσαμε και για τα σχολεία μα και για την καθημερινή μα ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν, δεν πα και στου άλλου. Γιατί... Ε, όχι, το παλεύω να πάω και στου <laughs> άλλου. Το παλεύω και νομίζω ότι με τον άλλο δρόμο έχουμε φτάσει και στου άλλου. Και κυρίω ο κόσμο έχει φτάσει σε εμά. Πλέον ο κόσμο είναι τόσο απειβδισμένο που πραγματικά ψάχνει έναν άλλο δρόμο για την Κατερίνη και μα πλησιάζει και τον πλησιάζουμε και νομίζουμε ότι σε τρει μέρε αλλαγή θα γίνει στην Κατερίνη, η ανατροπή θα γίνει στην Κατερίνη και η διοίκηση θα αλλάξει γιατί πρέπει να αλλάξει, πρέπει να ζήσουμε σε μια άλλη πόλη. Γιατί πρέπει να αλλάξει. Γιατί πρέπει να αλλάξει. Γιατί αυτός ο δρόμος που ακολουθείτε είναι αδιέξοδο. Σε τι ακριβώ. Σε πάρα πολλά πράγματα. Να ξεκινήσουμε με τα μικρά, να ξεκινήσουμε με τα πολύ μικρά τη καθημερινότητα και να φτάσουμε στα πολύ μεγάλα. Εγώ νομίζω ότι αυτή η πόλη που ζούμε, μια πόλη που πραγματικά είναι σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρο, μια πόλη που θα μπορούσε να προσελκύει οι τουρίστε καθημερινά, όχι μόνο καλοκαίρι ή μόνο χειμώνα. Αυτή η πόλη έχει αφαιθεί στο έλεό τη. Έρχονται φίλοι μα από μακριά, οι οποίοι έχουν έρθει πριν από 5 και 10 χρόνια και λένε όπω την αφήσαμε είναι. Δεν έχουν αλλάξει πράγματα. Δεν θα μηδενήσω Πράγματα, αλλά αυτά που έπρεπε να γίνουν τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει. Ένα πολύ σημαντικό είναι αυτή η καθημερινότητα λοιπόν. Τώρα να πάει κάποιο στην πλατεία τη Κατερίνη. Θα σκοντάψει στα πλακάκια, αν θέλει να γυρίσει να δει τι γίνεται γύρω του. Να πάει στον πεζόδρομο, να πάει να δει του βυθιζόμενου, αναδυόμενου κάδου, να πάει στι γειτονιέ, να πάει στον πέλεκα που λέμε θα γίνει. Τίποτε δεν έχει γίνει σημαντικό που να αναδείξει αυτή την πόλη, που να τη δώσει μια ταυτότητα, να τη δώσει ένα χρώμα που τη αξίζει. Θέλω παραδείγματα. Πολλά, που πολλά, θα αποτελούν και προτάσει σε προηγούμενο του πολλά, συνεδρίου. Πολλά παραδείγματα. Για να καταλάβουμε, να μην μένουμε μόνο στου αφορισμού. Πολλά παραδείγματα. Ναι. Να ξεκινήσω από την περιοχή της, από την γειτονιά. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι γειτονιές έχουν αφαιθεί στο έλεος. Αυτή τη στιγμή στις γειτονιές δεν βλέπεις αυτό που θα έπρεπε να δεις σε μια σύγχρονη πόλη. Η κάδη από εδώ και από εκεί, τα σκουπίδια από εδώ και από εκεί, πεζοδρόμια που γίνονται στο κέντρο της πόλης, στις γειτονιές δεν υπάρχει τέτοιο. Να πάμε στο ποτάμι, στον Πέλεκα, έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια πολιτών και έχει αναδείξει αυτό το ποτάμι και αυτή τη στιγμή έχει αφαιθεί πάλι στο έλεος. Δεν ξέρω αν περνά από εκεί πέρα, Πέρνω. τα σκουπίδια είναι πάλι εκεί, τα, ε, τα πλακάκια τα σπασμένα είναι και εκεί, οι πεζόδρομοι οι οποίοι θα έπρεπε να γίνουν, οι ποδηλατόδρομοι οι οποίοι υπήρχαν στο πρόγραμμα για να γίνουν και είχαν υποσχεθεί, και υποσχεθεί η Δημοτική Αρχή, δεν είναι να πάμε σε άλλα, να πάμε στα σχολεία που είναι και οι μάχε που έχουμε δώσει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά θέματα. Δεν ξέρω σε τι θε να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε για τα σχολεία. Ο Δήμο Κατερίνη λέει, επέρεται κιόλα, ότι αυτή τη στιγμή έχει λύσει το πρόβλημα τη σχολική στέγης. Θα δοθούν, λέει, στην σε λειτουργία το Σεπτέμβριο, τρία νέα σχολεία, τα οποία το ονομάζει και βιοκλιματικά. Παρόλο που πάρα πολλοί αντιτίθενται σε αυτό, γιατί υπήρχαν και στη μελέτη και έχουν βγει έξω από τη μελέτη, γεωθερμία και άλλα πράγματα τα οποία θα καθιστούσαν πραγματικά βιοκλιματικά αυτά τα σχολεία, τα οποία δεν είναι βιοκλιματικά. Εγώ λέω και να δοθούν αυτά τα σχολεία. Το πρόβλημα τη σχολική στέγη δεν λύνεται. Το ότι αυτή τη στιγμή το 2014 τα παιδιά πηγαίνουν σε μία βάρδια και όχι σε βάρδια στα σχολεία, νομίζω ότι είναι ντροπή το να καφιόμαστε για αυτό το πράγμα. Στο τρίτο δημοτικό δουλεύω, στην Μαραθώνο, σε ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης. Ένα σχολείο που φτιάχτηκε για το δεκαθέσιο. Αυτή τη στιγμή είναι 18 θέσιο. Το πώ έγινε αυτό, με πάρα πολλοί απλού τρόπου κατά τι δημοτικέ αρχέ. Στενέψαν την αυλή. Εκεί που τα παιδιά είχαν αυλή να παίξουν, τη στενέψανε και χτίσανε μέσα. Τέσσερα νηπιαγωγεία, ένα κηλικείο και τι τουαλέτε. Τι προπάρχουσε τι τουαλέτε τι κάναμε αίθουσα υπολογιστών. Μέσα στο σχολείο ήταν τα νηπιαγωγεία. Τα διώξαμε τα νηπιαγωγεία απ' σε κάτι πολύ πολύ μικρέ αίθουσε για να χωρίσουμε με νευοπάν τι δύο αίθουσε και να τι κάνουμε μία να τις κάνουμε δύο. Να πάω σε άλλο σχολείο, να πάω στο 14ο σχολείο, το οποίο είναι ένα σχολείο πάρα πολύ δύσκολο για μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε ορόφους, με πάρα πολύ στεν, ε, στενούρα χώρου. Δεν υπάρχουν αίθουσες μεγάλες. Να πάω στο 11ο, Χωρίσανε σε διάδρομο και κάνανε αίθουσα διδασκαλία με φεγγίτε. Να πάμε και πού να πάμε, πάμε στο ΤΕΕ ειδική αγωγή, το οποίο λειτουργεί σε ακατάλληλου χώρου για αυτέ τι ευαίσθητε ομάδε παιδιών που δεν μπορούν να δουλέψουν σε αυτού του χώρου. Ζητήσανε κάτι άλλο. Δεν έχει γίνει. Ο Δήμο νομίζω ότι δεν έχει δώσει καμία μα καμία βάση, κανένα βάρο στην παιδεία. Υπάρχουν πολλοί επίση τεράστια προβλήματα με τα νηπιαγωγεία τη πόλη. Φυτούν στο Δήμο Κατερίνη, στην πόλη τη Κατερίνη, γιατί στα, στα, ε, στην περιφέρεια είναι διαφορετικά τα πράγματα, στην πόλη τη Κατερίνη φυτά μόνο το 5% των νηπείων. Το υπόλοιπο 95% αναγκάζεται να πληρώσει ή να αφήσουν τα παιδιά στι γεγιάδε. Όταν όλοι οι επιστήμονε λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η προσχολική αγωγή, όταν υπάρχει δίχρονη προσχολική αγωγή και το 95% των προνηπείων δεν φυτούν γιατί δεν υπάρχουν νηπιαγωγεία, αυτό νομίζω είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και για τη δική μα την πόλη. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα ζητήματα πολιτισμού, γιατί θέλω να ασχοληθείτε, να σας ακούσω τουλάχιστον, γύρω από εκείνα που θεωρείτε κυρίαρχα, γιατί Λέμε πω ένα πολίτη πρέπει να είναι ένα πολίτη με κεφαλαία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι ένα πολίτη πολιτισμένο, να εντάσσεται, να συμμετέχει και όλα αυτά. Έτσι, Εκεί τι έτσι. θεωρείς ότι παιδεία, πρέπει να γίνει επιπλέον. Η παιδεία και ο πολιτισμό, κάποιοι λένε ότι σε αυτή την περίοδο τη κρίση πρέπει να φεθούν. Εμεί νομίζουμε ότι η παιδεία και ο πολιτισμό είναι επένδυση στην περίοδο τη κρίση μεγαλύτερη από ό,τι θα έπρεπε να είναι σε κάποια άλλη εποχή. Στον πολιτισμό, έχουμε πάρα πολλά θέματα και εδώ να δείξουμε για την δημοτική αρχή. Το κατά πόσο η δημοτική αρχή εκεί στάθηκε στην ντόπια πολιτιστική παραγωγή. Εμείς έχουμε πάρα πολλές ενστάσεις γι' αυτό. Το ότι δώσανε 2.000 στον τάδε πολιτιστικό σύλλογο, το ότι δώσανε άλλα δύο και αυτό με κάποιες διαδικασίες οι οποίες δεν είναι ούτε διαφανείς, οι οποίες δημιουργούν πελατειακές σχέσεις, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Κατερίνης βάζει τελείως διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που έχει η κοινωνία, ακόμα και για τον πολιτισμό. Υπάρχουν ανεκμετάλλευτα κτίρια τα οποία με πόνο διατηρήθηκαν, όπω η αστική σχολή, η οποία λέει ο Δήμο Κατερίνη ότι έχουμε δώσει την αστική σχολή στην πόλη και κάνουμε την έκθεση, τη μόνιμη έκθεση καλευρά. Αυτό είναι. Είναι κάτι αυτό για την πόλη. Έχει φτιαχτεί το τσαλοπούλιο. Υπάρχει τίποτε. Τον εγκαινιάσανε και το αφήσανε στην τύχη του. Σε αντίθεση με αυτό, πάμε να κάνουμε ένα μέγαρο μουσική 800 θέσεων. Σαν να ήταν η απόλυτη προτεραιότητα, και εγώ δεν λέω τώρα να τον κρεμίσουμε, λέω να το συνεχίσουμε. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλέ προτάσει από του ανθρώπου του πολιτισμού, διαφορετική αντίληψη από το φαραωνικό έργο που γίνεται και αυτέ οι προτάσει όχι μόνο δεν ακούστηκαν, όχι μόνο δεν υιοθετήθηκαν, αλλά ούτε ακούστηκαν. Δεν καλέστηκαν οι άνθρωποι του πολιτισμού και υπάρχουν πάρα πολλοί στο Δήμο μα, οι οποίοι παράγουν πραγματικά έργο, δεν καλέστηκαν για να δώσουν τη γνώμη του για αυτά τα έργα τα οποία θα μπορούσαν να φτιαχτούν στο Δήμο Κατερίνη. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα για τα νέα συγκροτήματα, τα μουσικά συγκροτήματα των νέων ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή ο Δήμο Κατερίνη δεν έχει δώσει καμία διέξοδο στα νέα παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα και επειδή γινόταν και κάποιε μουσικέ βραδιέ πριν από κάποια καλοκαίρια και μαζευόταν δεκάδε συγκροτήματα νέων παιδιών, τα οποία πληρώνανε καθημερινά ένα σωρό λεφτά για να μπορούν να κάνουν τι πρόβες του σε κάποια ιδιωτικά στούντιο. Αυτά δεν θα μπορούσε ο Δήμο Κατερίνη να κάνει το στρατόπεδο στην Αδρομάχη, ένα άλλο κτίριο το οποίο δεν θα ενοχλούσε ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να φέρει ω αντίρρηση, να δώσει στα παιδιά μια τέτοια διέξοδο. Νομίζουμε ότι θα μπορούσε, αλλά οι προτεραιότητε είναι άλλε και δεν έχει σταθεί ποτέ μα ποτέ πραγματικά στι ανάγκες των ανθρώπων. Δεν έχουν ερωτηθεί οι άνθρωποι για αυτό που θέλουν οι ίδιοι να παράξουν στο Δήμο τη Κατερίνη. Θέλω να πούμε και δύο-τρία πράγματα, κυρίως από αυτά που έχετε να προτείνετε, γιατί ε, έχουμε εμπλακεί τώρα σε καταγγελτικό μονολόγο. Εδώ είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχετε την υποχρέωση να πείτε, να προτείνετε και έχουμε την υποχρέωση να ακούσουμε και ανάλογα να Επιλέξουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Σε αυτό που έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική, αν θέλει να το θέσουμε ευρύτερα, με τη λεγόμενη καθημερινότητά μα. Και δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που περπατάμε και με τι συνθήκε που ε, αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που ερχόμαστε κατά πρόσωπο με το Δήμο, αλλά έχει να κάνει με την σχέση μας με την εργασία, με το εισόδημά μας, με τη φτώχεια μας την καταραμένη, να το πω έτσι ακριβώς, έτσι, έτσι. όπως είναι η απόλυτη πραγματικότητα. Εκεί θεωρήσω ότι υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν δυνατότητες πραγματικές να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί αυτό είναι ένα άμεσο απόλυτο βεβαίως, ζήτημα. Βεβαίω, βεβαίω. Αυτό είναι ένα άμεσο το οποίο πραγματικά θα πρέπει να δούμε. Να ξεκινήσω μόνο λίγο από το, το, καταγγελτικό. Σε αυτόν τον συνδυασμό, στον άλλο δρόμο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν στον καναπέ τους με το τηλεκοντρόλ να καταγγέλουν. Συμφωνή άνθρωποι είμαστε. οι οποίοι πραγματικά δώσανε τη ζωή του γιατί αγαπάμε την πόλη μα, γιατί πιστεύουμε ότι από εμά θα εξαρτηθεί το πώ θα αλλάξει αυτό ο τόπο. Ε, νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο, στην περίοδο τη κρίση, ο Δήμο και κάθε Δήμο θα έπρεπε θα έπρεπε και θα μπορούσε κατά τη δική μας τη γνώμη και έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις γι' αυτό να κάνει πάρα πολλά πράγματα για τους πολίτες που πλήττονται, για τη φτώχεια που υπάρχει, για, τα... για, την αδυναμία των γονιών να προσφέρουν στα παιδιά τους περισσότερα πράγματα. Το τι θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος Κατερίνης, θα έπρεπε να αλλάξει τις προτεραιότητες του. Να αλλάξει τις προτεραιότητες, να πάει κοντά στους ανθρώπους και να δει τι χρειάζονται. Να πάμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα, Ευγένεια. Ναι, να πάμε... θέλω, τα χρειάζομαι. Βεβαίως, βεβαίως, να πάμε να σε συγκεκριμένα η παραδείγματα. Να πολιτική πώς, σε επίπεδο κοινωνική... κοινωνικών ομάδων. Εθελοντών, να, πρώτα, τι? εγώ δεν θα έλεγα ότι οι εθελοντέ πρέπει να υποκαταστήσουν το Δήμο ή πρέπει να υποκαταστήσουν το κράτο. Οι εθελοντέ θα βοηθήσουν σε αυτή την πορεία, θα δείξουν το δρόμο και πραγματικά στην Κατερίνη έχουμε να επιδείξουμε πάρα πολλέ και πολύ σοβαρέ εθελοντικέ ομάδε οι οποίε δείχνουν ήδη το δρόμο στο Δήμο Κατερίνη και στην πολιτεία και η πολιτεία δεν έχει πάρει τίποτε από όλα αυτά. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι έργο του Δήμου Κατερίνη. Νομίζω ότι ο Δήμο Κατερίνη θα έπρεπε ήδη να υπάρχει μια αντιδημαρχία κοινωνική αλληλεγγύη, θα έπρεπε ο ίδιος να οργανώσει, μέσω των υπηρεσιών που έχει ο Δήμος, έτσι, να οργανώσει το να ερευνήσει το τι ανάγκες υπάρχουν και να δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να ανταπεξέρθουνε. Πάμε για παραδείγματα πιο συγκεκριμένα, το ρεύμα. Μπορεί να υπάρχει σπίτι χωρί ρεύμα αυτή τη στιγμή στην Κατερίνη. Είναι δυνατό να θέσει ένα Δήμο να, να, ανοίξει αυτό και να πει ότι εγώ αυτό το πράγμα θα το ανεχτώ, αλλά δεν θα ανεχτώ να έχουμε μέγαρο μουσική. Θα ανεχτώ το να μην έχει ένα νοικοκυριό νερό, αλλά δεν θα ανεχτώ το να μην έχουμε πράσινη βιοκλιματική διαδρομή, πώ την είπε, γραμμική διαδρομή, πώ το έχει πει ο Δήμαρχο Κατερίνη. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να τα δει να τα ερευνήσει πρώτα ο Δήμος και να δώσει πραγματικές διεξόδους στους πολίτες. Πώς? Διεκδικώντας πόρους. Διεκδικώντα τη δύναμη από την κεντρική εξουσία. Δίνοντα τη δυνατότητα και στι εθελοντικέ ομάδε να κάνουν πράγματα και διεκδικώντα τη δύναμη και τα κονδύλια από την κεντρική εξουσία. Δεν μπορεί να έχουμε το χαράτσι τη ΔΕΗ, να έχουν βγει χιλιάδε πολίτε στους δρόμου και ο Δήμο Κατερίνη όχι να μην είναι μπροστάρη, αλλά να βάζει και προβλήματα στην ομάδα η οποία καθόταν με στη βροχή έξω από το Δήμο Κατερίνη και μάζευε τα χαρτιά για να βοηθήσει αυτά τα νοικοκυριά. Πού ήταν ο Δήμο, απέναντι ήταν ο Δήμο. Όχι μόνο δεν ήταν συμπαραστάτη αυτών των ομάδων, ήταν απέναντι ο Δήμο. Να πάω σε ένα άλλο παράδειγμα, γιατί καμιά φορά λέμε το ότι οι πολίτε δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Εγώ νομίζω ότι έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πράγματα. Έχουμε δύο χρόνια που στο νοσοκομείο Κατερίνη λειτουργεί κέντρο μαστού. Αυτό το κέντρο μαστού δημιουργήθηκε από του πολίτε τη Κατερίνη. Ο Δήμο τη Κατερίνη και εκεί δεν ήταν συμπαραστάτη. Πάρα πολλοί και βουλευτέ εν ενεργεία οι οποίοι μα λέγανε ότι τι το θέλετε. Είναι δυνατό να ζητάτε κέντρο μαστού όταν είναι δίπλα η Θεσσαλονίκη. Κι όμω οι πολίτε Κατερίνη με 15.000 ψήφου, με 70 φορεί οι οποίοι συμμετείχανε, καταφέραμε και δημιουργήθηκε στο νοσοκομείο. Όταν τώρα πριν από μερικού μήνε η Επιτροπή για την Προάσπιση τη Δημόσια Υγεία πήγε στο Δήμο Κατερίνη να, το ζητήσει να είναι συμπαραστάτη. Ένα ψήφισμα ζητήσανε. Και να μπει μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Χλεβάστηκαν. Κάθισε ο υπεύθυνο για να ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή στα έδρανα εκεί των Δημοτικών Συμβούλων, λε και είναι ιερά, και τον κατεβάσανε κάτω. Ποιο είσαι, εσύ φύγει από εκεί. Αυτό το πράγμα για μα είναι ντροπή. Μπορεί ο Δήμο Κατερίνη να κάνει πράγματα, αρκεί να θέλει να κάνει πράγματα. Μάλιστα. Θέλω να χρησιμοποιήσει έναν επίλογο ότι θεωρεί λαλίστατη είσαι και νομίζω από καρδιά από καρδιάς και κυρίω με όλη σου την ψυχή λαλίστατη, έναν επίλογο να τον χρησιμοποιήσει εσύ. Βεβαίω. Εμεί εμείς νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει χέρια ο Δήμος Κατερίνης. Να αλλάξει χέρια όχι για, για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για τον ίδιο τον άνθρωπο, για τον ίδιο το Δημότη της Κατερίνης. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πάρουμε έναν άλλο δρόμο στην Κατερίνη. Έναν δρόμο που θα είναι ο Δήμος κοντά στον πολίτη, θα υπάρχει δημοκρατία και διαφάνεια, θα υπάρχει συλλογικότητα, θα, υπάρχει, θα ακούγεται ο πολίτης, θα ακούγεται ο πολίτης και θα του δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχει και να συναποφασίζει μαζί με το Δήμο Κατερίνη. Ένα Δήμο που θα δώσουμε ζωή στη γειτονιά, θα δώσουμε ζωή σε όλου του φορεί και συλλογικότητε, σε όλου του ανθρώπου εκείνου οι οποίοι έχουν να πούνε και έχουν προσφέρει στην Κατερίνη. Θα δώσουμε τη δυνατότητα ο Δήμο Κατερίνη να κάνει πράγματα και για την ανάπτυξη τη Κατερίνη, να κάνει πράγματα για την ποιότητα ζωή τη Κατερίνη. Νομίζω ότι στο συνδυασμό μα, και αυτό το βλέπει η Κατερίνη και αυτό το μήνυμα παίρνουμε εμεί ότι ο, ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτόν τον συνδυασμό, είμαστε άνθρωποι ικανοί, άνθρωποι που θέλουμε και άνθρωποι που μπορούμε να αλλάξουμε το Δήμο Κατερίνης. Ένας άλλος δρόμος λοιπόν, με επικεφαλή στο δι, τον Χρήστο το Γιανούλη είμαστε εδώ και πιστεύουμε ότι την επόμενη την Κυριακή που έρχεται θα είμαστε οι νικητές σε αυτόν τον αγώνα, σε μαζί ευχαριστώ. με τον κόσμο και για τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητή μου Χαϊλατσίδου Θεοδοσία. Θα κλείσουμε εδώ. Αυτό ήταν ο χρόνο τη εκπομπή. Να παραδώσουμε τη σκητάλη στου επόμενου συναδέλφου. Θα σα περιμένουμε. Καλώ έχω των πραγμάτων. Θεού θέλοντο, αύριο στι 2.30 το απόγευμα σήμερα για το επόμενο ολόφρεσκο, ολοζώντανο Ευζή. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.